Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Θα επιστρέψουμε στο πρώτο ρεπορτάζ, στο πρώτο θέμα τη εκπομπή και γενικά πρώτο θέμα με αυτό που έχει συμβεί στον, στο καταράχι Ηλίας. Είμα. Λοιπόν, ο Θεόδο πάνω είναι εδώ, γιατί έχουμε νεότερα για την απολογία εδώ του δολοφόνου. Το δολοφόν. Βέβαια, διότι ε, ομολόγησε τελικά σήμερα το πρωί, σύμφωνα με ασφαλεί πληροφορίε που έχουμε, ομολόγησε τελικά και το κίνητρο. Λέγαμε ότι έλειπε το κίνητρο. Ο άνθρωπο αυτό λοιπόν, όταν επιβιβάστηκε η ανιψιά του κατ' ουσίαν, η 11χρονη ανιψιά του στο αυτοκίνητο, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να απομακρυνθεί εκεί από την κοινότητα στην οποία μένουν και να αρχίσει να λέει στο παιδί ότι θέλουν να βρεθούν ε, ε, ερωτικά, να συνευρεθούν ερωτικά. Το παιδί τρόμαξε. Έβαλε τι ε, φωνέ, άρχισε να του απειλεί ότι γύρισε με στο σπίτι γιατί θα τα πω όλα στου γονεί μου. Φαίνεται ότι ο άνθρωπο αυτό κατάλαβε ότι πια τον περιμένει η φυλακή αν η μικρή καταγγείλει το οτιδήποτε. Με αποτέλεσμα να κατευθυνθεί 30 χιλιόμετρα ε, πιο μακριά από την κοινότητα που διαβιεί η οικογένεια του παιδιού και ουσιαστικά να κυνηγήσει το παιδί μέσα στο χωράφι με τα τριφύλια και εκεί να του αφαιρέσει τη ζωή με έναν φοβερό τρόπο. Το χτύπησε το παιδί με κατσαβίδι. Όσον αφορά το όπλο του εγκλήματο, ίδιο ε, στην ίδια ομολογία είπε ότι το πέταξε ένα βάλτο και δεν θυμάται πια το που βρίσκεται. Και κλείνοντα, να σα πω ότι εάν δεν πήγαινε του αστυνομικού στο σημείο που είχε πετάξει το άψυχο κορμάκι του 11χρονου κοριτσιού, το πτώμα δεν θα βρίσκονταν ποτέ. Συγκλονιστικό. Συγκλονιστικό. <συγκλονιστικό>, <συγκλονιστικό> είναι απάνθρωπο <συγκλονιστικό> και είναι πολύ σωστά, είπε και πριν. Σχεδιασμένο και συνειδητοποιημένο. Ναι, σε και καταλάβαινε και το βάρο που είχε ότι Έτσι. κυκλοφορούσε ελεύθερο με 9 χρόνια στην πλάτη του με αναστολή. Περίμενε και το εφετείο και εκεί σκέφτηκε όπω ο ίδιο. Ομολόγησε εντελώ ε, κοινικά ότι πια θα εκτίσω ε, ποινή φυλάκιση. Και τι βρήκε να κάνει, να αφαιρέσει τη ζωή ενό των 10χρονων παιδιού, αν είναι δυνατόν. Γεια σου, Θεοδωρή. Ευχαριστούμε, 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 ευχαριστούμε πολύ.